κύριος Μπάμπης Λεκάκης που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τι κάνετε? Καλή σας μέρα, κυρία Ζουκεράκη. Λοιπόν, εσείς για όλα αυτά στην αγορά τι λέτε και όσα συμβαίνουν, ακρίβεια, τιμές, λειψιδρία, δηλαδή, κοιτάξτε, ήρθε το παζλ αυτό, το κάθε κομματάκι του έρχεται να δένει με το άλλο, δημιουργώντας πραγματικά ένα εκρηκτικό μείγμα στον προϋπολογισμό όλων των οικοκυριών, κύριε Λεκάκη. Βεβαίως, κυρία Δημιουργεράκη, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι από την πλευρά της πολιτείας δεν έχουν πάρθει τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις εξελίξεις που πάντα σε αυτή τη χώρα μας προλαβαίνουμε αντί να τις προλάβουμε. Θα έρθει αυτό τώρα συμβαίνει... να σας πει κάποιος κυβερνητικός που σας ακούει, μα πάλι ζητάτε, πάλι λέτε για την πολιτεία. Πώς θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ζητούνται βεβαιασμένα και σε χρόνους ασφαλτικούς και με τη δαμόκλειο σπάθη του κράτους από πίσω να επιβάλλει ψηλά πρόστιμα που σε πολλές των περιπτώσεων αυτών δυστυχώς μπορούν να βάλουν και λουκέτους στις επιχειρήσεις αυτές. Όταν συζητάμε για τη διαθέτηση του POS βεβαιασμένα σε ένα διάστημα 3 μηνών να μπορέσουν να υλοποιήσουν τόσες χιλιάδες επαγγελματίες, περίπου γύρω στις 800.000, 790 πόσοι έχουμε μείνει μετά την οικονομική κρίση και την πανδημία, και θέλουμε σε 3 μήνες να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα προκειμένου να μην χαθούν οι προθεσμίες για να μην χάσουμε λεφτά από το Ταμείο Ανάπτυξης, Ανάκαμψης, όπως θέλουμε να το πούμε, όπως θέλουν μάλλον να το πούνε, το οποίο δεν περιλαμβάνει εμάς γιατί είμαστε απ' έξω, ούτως ή άλλως. Μα δώσανε προθεσμίες, κύριε Λεκάκη, τι είναι αυτό που λέτε? Δεν έχουν δώσει προθεσμίες. Έχουν δώσει προθεσμίες, δεν έχουν δώσει. Έχουν δώσει προθεσμίες, οι προθεσμίες λήξανε, αυτό είπα, σε 3 μήνες, όταν ξεκινάμε από αρχές της χρονιάς. Για να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS και όταν στην αγορά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και οι ίδιοι κυβερνητικοί ότι υπάρχει έλλειψη είτε σε συστήματα τέτοια είτε σε τεχνικό προσωπικό προκειμένου να υλοποιήσει όλες αυτές τις παραμέτρους, πώς θα μπορέσει να υλοποιηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα και στον αντίποδα από την πλευρά της πολιτείας, αντί να είμαστε διαλλακτικοί και να δίνουμε χρόνους προσαρμογής, ας λήξουν οι προθεσμίες, επιβάλλουμε πρόστιμα 2.500 ευρώ για τις απλές παραβάσεις και 10.000 για τις υψηλές παραβάσεις. Άρα λοιπόν, πού είναι η προστασία της πολιτείας προς τους επαγγελματίες που θα πρέπει, ακόμα και το κόστος αυτό που θα πρέπει να πληρώσουν για να κάνουν όλα αυτά, θα πρέπει να το μετακυλήσουν στο τελικό προϊόν το οποίο θα το πληρώσει ο καταναλωτής. Που είναι εκείνες οι εποχές που λέγατε θα απορροφήσουμε το κόστος. Που είναι εκείνες οι εποχές. Πλέον δεν υπάρχει αυτό, κύριε Αδουγεράκη. Οποιοδήποτε αύξηση υπάρχει, δυστυχώς μετακυλείται στο τελικό προϊόν. Δεν μπορούν οι επαγγελματίες πλέον να σηκώσουν το βάρος αυτό από τις αυξήσεις. Οι αυξήσεις που παραμένουν είτε στο ενεργειακό κόστος είτε στο κόστος των πρώτων υλών που παραμένουν σε σταθερά επίπεδα και σε υψηλά. Ναι, το όποιο κόστος μετακυλείται στον καταναλωτή, αλλά δυστυχώς είτε από τη δική σας την πλευρά είτε από τη δική μας την πλευρά πανίβρακε δεν βγαίνει, οπότε και οι δύο χαμένοι. Και οι δύο χαμένοι, εμείς το βλέπουμε και στην πραγματική οικονομία, γιατί βλέπουμε ότι τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα, ειδικά τα ένδυσης υπόδησης, αλλά ακόμα και στα τρόφιμα βλέπουμε ότι υπάρχει μια πτώση, ότι το πρώτο δεκαήμερο του μήνα, δηλαδή όταν πληρωθούν οι εργαζόμενοι, το πρώτο δεκαήμερο του μήνα λειτουργεί η αγορά και μετά το πρώτο δεκαήμερο δυστυχώς η αγορά είναι σχεδόν στην εντατική. Νεκρή δηλαδή επί της ουσίας. Δυστυχώς. Αυτό σημαίνει και έλλειψη ρευστότητας για τις επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Νεκρή η αγορά το δεύτερο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα νομίζω τα λέει όλα. Και αυτό που είπατε στην αρχή, ο κίνδυνος λουκέτου, ο οποίος βρίσκεται συνεχώς πάνω από τα κεφάλια των εναπομείναντων ελεύθερων επαγγελματιών. Βεβαίως, βεβαίως. Το οποίο δεν μας αφήνει και να λειτουργήσουμε όσο θα έπρεπε να λειτουργήσουμε. Όταν έχει στη συνέχεια την πίεση και από την πλευρά της πολιτείας, αν θα υπάρχει δουλειά, από τα προβλήματα που δημιουργούνται, είπατε και πριν, λειψιδρία, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, τα προϊόντα τα οποία παράγουμε στο νησί μας, στο πρωτογενή τομέα τουλάχιστον, θα αρχίσουν να είναι είδος προς εξαφάνιση
με αποτέλεσμα να τα χρειαστεί να τα πληρώνουμε ίσως και σε διπλάσιες και σε τριπλάσιες τιμές το επόμενο διάστημα. Οι εξαγωγές φαίνεται να πηγαίνουν καλά, ωστόσο, κύριε Λεκάκη, για να δίνεται και μια τονωτική ανάσα στην αγορά και εκτός του πρωτογενή τομέα και σε όλα τα στάδια της αγοράς, σε όλες τις παραγωγικές μονάδες. Βεβαίως. Αλλά είναι ένα μικρό ποσοστό και που δείχνει ότι η παραγωγική διαδικασία της χώρας, γιατί τα προϊόντα που παράγονται στη χώρα μας θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ καλά ποιοτικά και γι' αυτό και έχουμε και δεν έχουμε χάσει ακόμα για τις αγορές του εξωτερικού και εμφανίζουμε και ένα θετικό ισοζύγιο στο τομέα των εξαγωγών. Mm. Παρ' όλα αυτά όμως, στο επόμενο διάστημα θα έχουμε και εκεί προβλήματα όταν τα προϊόντα αυτά δεν θα επαρκούν. Ναι. Ποιοι είναι εκείνοι οι κλάδοι, εσείς που έχετε την εικόνα πανελλαδικά σαν αντιπρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο ζόρι αυτή την ώρα? Είδατε, το είπα κριτικά, το μεγαλύτερο ζόρι αυτή την ώρα. Σχεδόν όλοι οι αυτοπασχολούμενοι, η κυρία Γεράκη, αυτή τη στιγμή είναι σε στάση αναμονής, περιμένοντας από την πλευρά της κυβέρνησης να δοθούν οι διαφημιστικές εγκύκλοι αυτοί από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών τουλάχιστον, που έχει να κάνει με τις φορολογικές δηλώσεις των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοπασχολούμενων, οι οποίοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί από αρχές του χρόνου θα χρειαστεί να πληρώσουν αρκετές χιλιάδες ευρώ προκειμένου να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις. Αυτή τη στιγμή οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι δεν υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις γιατί δεν έχουν κλείσει ακόμα όλα τα θέματα την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών και δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το ζήτημα. Θα είμαστε στη στάση αναμονής, όπως είναι και η πολιτεία που καθυστερεί λόγω φυσικά των ευρωεκλογών. Θα το δούμε μετά τις ευρωεκλογές που θα είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα παρουσιαστεί μέσα στο καλοκαίρι και ίσως θα έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις στον τομέα αυτών τουλάχιστον. Διάβαζα και ένα δημοσίευμα πορνό με την Αυγούλα που έλεγε ότι στη μέγενη διπλής πρόσθετης φορολόγησης ότι βρίσκονται οι αυτοαπασχολούμενοι, χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι που δηλώνουν συνήθως ετήσια καθαρά κέρδη κάτω από 10.000 ευρώ και φορολογούνται φέτος για τη χρήση του 23 με τα νέα αντικειμενικά κριτήρια προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος που προβλέπει ο νόμος 5073 του 23. Εκτός ανέφερε ότι επιβαρύνονται με επιπλέον φόρο εισοδήματος λόγω τεκμαρτού υπολογισμού των φορολογητέων καθαρών κερδών τους σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα αυτών που συνήθως δηλώνουν στην εφορία, πολλοί εξ αυτών επιβαρύνονται και με επιπρόσθετα ποσά φόρου λόγω του ότι δεν πρόλαβαν μέχρι το τέλος του 23 να καλύψουν το 30% του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος με ηλεκτρονικές πληρωμές προσωπικών καταναλωτικών δαπανών. Κάπου και από την άλλη με κάνουν να σκέφτομαι ότι, ξέρετε, το να σας βλέπω στα μάτια εσάς ως αυτοαπασχολούμενο σημαίνει ότι πρέπει να περιμένω από εσάς να μου πείτε και την αλήθεια, γιατί δεν μου λέτε την αλήθεια σε αυτά τα οποία δηλώνετε στην εφορία. Και η δεύτερη αυτή πρόσθετη και απρόσμενη χρέωση προκύπτει, έλεγε το δημοσίευμα, από την εφαρμογή των ήδη ισχυουσών εδώ και 4 χρόνια διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που προβλέπουν την υποχρέωση κάλυψης του 30% του ετήσιου πραγματικού φορολογητέου εισοδήματος κάθε φορολογουμένου με δαπάνες εξοφληθήσεις μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής, χρεωστικών πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών. Ναι, όλα τα δεδομένα κατευθύνονται στο να παρουσιάζουν κέρδη οι τράπεζες, το οποίο το είδαμε και το προηγούμενο διάστημα, για να έχουμε τράπεζες υγιείς, αλλά να μην έχουμε μια κοινωνία η οποία να μην είναι να στενάζει σε κάθε μέρα για το πώς θα τα βγάλει πέρα. Αυτή είναι η τελική διάγνωση σε όλο το ζήτημα και είδαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι με τη μέθοδο οι τράπεζες παρουσίασαν αρκετά αυξημένα κέρδη βάσει και της έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος. Μάλιστα. Οι δυσκολίες λοιπόν μπροστά σας. Με τη ρευστότητα να έχει ρημάξει, νεκρή η αγορά τα δεύτερα δεκαπεθήμερα όλων των μηνών, λέτε, γιατί εξαρτημίζονται μισθοί, συντάξεις, τα πάντα όλα, με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε τι θα κάνουμε. Κύριε Λεκάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.